Σύσφο, θες να το σκάσεις. Και να γελάσεις που κυλιέται μπροστά από την άλλη μια ευκαιρία, δώστε λίγη αγάπη στο φτωχό γάμο το σπίτι. Και γαμιέσαι! Παιδιά καλημέρα. Τι λέει? 12 το βράδυ, ξύπνησε για μεσημέρι. Το έχει κάνει το πρόγραμμά του, γάμισε το. Πάμε λίγο Παντελίδης. Αύριο έχουμε live solo, οπότε προετοιμαζόμαστε για κλάψα. Μην ανάβεις το τσιγάρο εδώ μέσα, ρε μαλάκα! Ρε, μπες με ενοχλεί, να ξέρεις. Παιδιά, ο Τσίσφο με τραβάει. Είναι vlogger και ο Τσίσφο. Τι κάνει? Κάνω vlog! Κάνω vlog! Και εγώ κάνω vlog. Τι γίνεται στο σπίτι, είμαστε δύο vlogger. Δηλαδή, είμαστε δύο άτομα που δεν έχουμε κάνει κάτι με τη ζωή μας. Δεν έχει σημασία αν έχει κρύο. Άμα έχεις ένα παιδί, πρέπει να χέσει αυτό το παιδί. Τώρα πάμε να χέσει το παιδί. Το Τσίσφο εννοώ. Το πάω να κάνει κακά κάπου, γιατί όταν τα κάνει σπίτι μυρίζουν πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι αυτό εδώ. Αυτό θα κάνει λεκάνη κανονικά. Το φοράμε και το φαλάκι σήμερα γιατί έχει ψωλιάσει ο καημένο. Να δούμε αντίδραση μάνα. Τι έγινε, τι. Έτσι ήρθα. Είσαι μόνο ή να πάω να του εγώ πάω. Θα έρθει. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που με βλέπω λέγω ζητημένο και δεν έχει σηκωθεί και δεν έχει κάνει χαμούλη επειδή πιστεύω ότι θα βγει έξω. Γιατί στο άλλο σπίτι τρέμει από το κρύο, ρε. Τσίσφο! Θες να το σκάσει. Παιδιά, το ακούτε αυτό γενικά. Είναι οι αλλοκαθαριστήρες μου. Περνάμε πολύ ωραία γενικά πηγαίνοντας στις δουλειές μου στο αυτό. Αρχικά η ώρα είναι 1:30, έχει αλλάξει ο χρόνος. Τι να ράξουμε, εγώ edit κάνω. Ξέρεις πόσες ώρες κοιμάσαι πάλι ρε μουσχάρη. Παιδιά, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πω τι συνέβη το βράδυ που δεν είδατε. Είχαμε πάει στο live του Solid και του Yonda. Πάρα πολύ ωραίο live, πιο βέβαια και τα κρασάκια μας και ξεφτυλιστήκαμε αρκετά. Και μετά γύρισα το Βαλάντι στα χέρια, ξέρω εγώ. Καταλήξαμε εδώ, ξερνάγαμε και δύο. Ο Βαλάντις κατάφερε να ξεράσει και στο κρεβάτι και στο πάπλο μου. Καλά. Ωστόσο δεν πειράζει μωρέ, εντάξει, γι' αυτό είναι οι φίλοι. Για να ξερνάει ένα στο πάπλωμα του άλλου. Σήμερα πήγαμε για βίντεο με τον Κονίλο, τρέξαμε και τώρα κάνω edit εγώ. Είναι 10:20, σε μια ώρα και κάτι θα αλλάξει ο χρόνος και δεν θα αλλάξει τίποτα άλλο γενικά, οπότε δεν χρειάζεται να ευχόμαστε τόσο πολλά πράγματα που εύχεστε κάθε φορά. Δηλαδή απλά κάτω ότι καλύτερο θέλετε για τους εαυτούς σας όπως κάθε μέρα, δεν αλλάζει κάτι άλλο, μάγκες. Είναι σαν να λες καλό μήνα, καλή χρονιά, δεν έχει κάτι τρελό. Οπότε αυτό, edit είναι η φάση σήμερα, θα περάσουμε από το σπίτι για ένα σούπερ οικογενειακό τραπέζι που εμείς θα πάμε να φάμε. Αλλά οκ, άμα κάτσε κανένα φλουρί να χτυπήσουμε κανένα 20 ευρώ, καλά θα είναι, να τη βγάλουμε και αύριο. Εντάξει, αυτά πάνω κάτω. Το καλύτερο δώρο που έχετε να κάνετε στους αγαπημένους που σας θέλουν κοντά τους, είστε εσείς παιδιά. Ντυθείτε έτσι και πηγαίνετε. Λοιπόν, μόλις μπήκα σπίτι, ρε μάγκε, εσείς είστε σοβαροί. Λοιπόν, είμαι άθρησκος, δεν βρίσκω λόγο να στολίζω, αλλά είμαστε σοβαροί. Ποιος πετάει αυτό το πράγμα? Είναι ένα διαμάντι. Είναι αψεγάδιαστο. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Λέω κι εγώ, ρε, στέκεται, λέω. Πού δεν στέκεται? Είναι απίστευτο! Ποιος να το πετάξει αυτό? Κέντρο στόλισμα. Σε σκουπίδια από κάτω, αλλά. Αυτό γαμάει! Αυτό γαμάει! Σωμά. Λοιπόν, πώς φαίνεται το σπίτι μου, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει. Είναι κοινόβιο. Είναι και χριστουγεννιάτικο γιατί έχει και το άσπρο δεντράκι εκεί πέρα. Χθες το μάλιστα αυτό. Μα λέγανε έχουν πετάξει το δέντρο απ' έξω. Πήγε να άνοιξε απλά το μπαλκόνι. Ναι, καταρχάς, πώς να πάω? Είναι η σωστή ερώτηση. Τι πώς να πάω? Το δύσκολο εδώ, το βλέπεις. Κάτσε, μην πατήσεις. Είναι και το σπίτι του Αλέκου εδώ πέρα. Ο Αλέκος πού είναι, μην χάσει το πόδι μου. Τώρα έχω το πατρικό εδώ. Τέλεια! Τέλεια! Λογικά, λογικά ο Κώστας προορίζει το σπίτι, αλλά θα το κάνει hostel. Θα χωρίσει, θα βάλει προκάτ, τείχους και θα είναι το σπίτι του Βαλάντι, το σπίτι του Αλέκου, η κοινόχρηστη κουζίνα. Το και κοίτα και το άλλο, το μπαλκόνι. Πω, τι ωραία που περνά. Ωραία. Ώστε έτσι λοιπόν χαλάς τα λεφτά που βγάζεις από το YouTube. Ναι, μαζεύοντας πράγματα από τα σκουπίδια. Όλα αυτά είναι από τα σκουπίδια έξω. Όλα, ναι, και ναι, καναπέτες και όλα, μα λέγα γαμάι. Το είδες στο μπάνιο μου. Ναι, όντως εκεί. Γεια σας και πάλι. Μόλις επισκέφθηκα το μπάνιο του Κώστα. Πλέον τα χέρια σου τα πλένεις έτσι. Τα πλένεις στην κουζίνα. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι όση ώρα βρισκόμασταν στο σπίτι του Κώστα, για πλάκα του έλεγα ρε μαλάκα, πάμε κάτω να ζεσταθούμε λίγο. Και με το που κατεβήκαμε, όντως κάνει πιο πολύ ζέστη. Όντως αυτό εδώ είναι να το βγάλω.
Σπίτι μου δεν χρειάζεται. Φάση, το, αυτό είναι... το φορά στο κρεβάτι σπίτι μου. Αρχικά. Είναι ανεκτική, ανεκτικό το κρύο εδώ κάτω. Δεν είναι ανεκτικό γιατί δεν έχει κρύο. Ναι, βασικά δεν έχει κρύο. Αυτό. Σπίτι μου λόγω του πέμπτου, δεν ξέρω, λόγω τη καλή μόνωση. Μπορεί. Έχει σκεφτεί να το χρεώσει σαν χειμερινό θέρετρο το σπίτι σου. Θέρετρο. Το Μας έχει πάει να χέσει στο μπάνιο μου και βγαίνει τώρα. Μαλάκα, δεν έχω ρίξει πιο παγωμένο χέρι στη ζωή μου. Ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα. Ήταν δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα του ενδιαφέρει. Αλλά μπορώ να πω, παιδιά, ότι η εμπειρία μου που ολοκληρώνεται σιγά σιγά στο σπίτι του Κώστα για την πρώτη μου επίσκεψη το 2017. Έχω να πω ότι χρησιμοποίησα το μπάνιο του και καλύτερα να με άφηναν δεμένο στην Πάρνηθα με τα χέρια μου δεμένα πίσω με tie wrap και διτό, ενώ με κυνηγάει μια αρκούδα, θα ήταν πιο εύκολο. Από πολλές απόψεις. Ευχαριστώ λοιπόν.